Τρώω φαγητά του 1990 για μία μέρα. Και μετά έχουμε μία δραστηριότητα που κάναμε μικρή. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρωινό. Έχουμε εδώ γάλα με δημητριακά. Αγαπημένο πρωινό που τρώγαμε όλοι όταν ήμασταν μικροί. Έχουμε αυτά εδώ τα δημητριακά. Πάμε να τα βάλουμε μέσα στο μπολ. Αυτά τα δημητριακά μπορεί μερικοί να τα τρώνε και τώρα, αλλά τι να κάνουμε, είναι παλιά δημητριακά. Το ερώτημα είναι, βάζουμε πρώτα τα δημητριακά στο μπολ ή πρώτα το γάλα. Παιδιά, να φάω γάλα με δημητριακά, μπορεί και από το λύκειο. Ωραία μπορώ να πω, δροσερά έτσι, ό,τι πρέπει για καλοκαίρι. Καλοκαιρινά. Κανονικά μετά πρέπει να πάω να δω παιδικά, όπως κάναμε μικροί, ή να παίξουμε Game Boy, κάτι τέτοιο. Σχεδόν τα έφαγα. Πριν πάμε για τη δραστηριότητά μας, να φάμε έτσι κάτι ελαφρύ να μας κρατήσει, γιατί θα έχει έτσι διάφορα πράγματα εκεί. Θα θυμάστε αυτά εδώ τα τυράκια. Μικρή τα τρώγαμε, ξέρω εγώ, πηγαίναμε παραλία. Έχω πολλά χρόνια να φάω και τέτοια. Εννοείται, παιδιά, κάποια πράγματα από αυτά που δείχνω, εσείς μπορείτε να τα τρώτε και τώρα. Δείχνω εγώ τι έχω να φάω τόσα χρόνια. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Έχει ωραία γεύση, μπορώ να πω. Έτσι, αλμυρό. Αυτό είναι να το τρώω μαζί με. Πέστο, μαζί με κριτσίνη. Λίγο κριτσίνη, παξιμάδι. Παιδιά, δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό το βίντεο μία βόλτα στις νεροτσουλήθρες. Μικροί, όλοι πηγαίναμε και κάναμε νεροτσουλήθρες. Παιδιά, είμαι έτοιμος να βουτήξω. Είναι πολύ απότομη, δεν ξέρω, εγώ φοβήθηκα. Παιδιά, έχω γυρίσει από τις νεροτσουλήθρες. Κόντευα να πεθάνω όταν έπεσα την πρώτη φορά. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Λέω, θα πάθω να κοπεί καρδιά σας εδώ πέρα. Δεν γίνεται, λέω. Γιατί την ώρα που έπεφτα, ερχόταν και νερό στη μούρη μου και δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Ειδικά η πρώτη νεροτσουλήθρα έλεγα δεν θα τελειώσει ποτέ. Παρ' όλα αυτά, μετά το βρήκα, έκανα καθιστός. Δεν ξέρω, εκεί τα παιδιά μας είπαν ότι τσουλάς πιο γρήγορα. Όταν είσαι εξαπλωμένος, βλέπαμε και τα άλλα τα μικρά παιδιά που πηγαίναν έτσι. Ωραία ήταν πάντως και πλάκα. Και πάμε τώρα να φάμε το μεσημεριανό μας. Έχουμε μεσημεριανό φαγητό που τρώγαμε μικρή. Μερικοί το ξέρω, μπορεί να το τρώτε και τώρα. Και είναι παστίτσιο, ξέρετε από. Σούπερ μάρκετ, τα γνωστά. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε. Έχω πάρα πολλά χρόνια να φάω παστίτσιο. Μικροί το φτιάχνουν οι μαμάδες, σε μερικούς μπορεί να το φτιάχνουν και τώρα. Μπορεί μερικοί να μου πείτε το τρώω και τώρα με το παστίτσιο. Καλά, δεν τρως παστίτσιο. Ας το ανοίξουμε. Ικανοποιητική μερίδα, πάντως μεγάλο κομμάτι. Δεν ξέρω γιατί πήρα κουτάλι. Εντάξει, καλό είναι. Αυτή η μπεσαμέλα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ας φάω ακόμα λίγο. Συνήθως το κοιμά με τα μακαρόνια. Και τώρα, παιδιά, θα φάω ένα γλυκό που όλοι τρώγαμε μικροί. Αυγό, σοκολατένιο. Όλοι τρώγαμε μικροί και θέλαμε να δούμε τι παιχνίδι έχει. Γράψτε μου στα σχόλια αυτό το παίρνατε πιο πολύ για τη σοκολάτα ή για το παιχνίδι. Σου θυμίζει παλιές αναμνήσεις όταν ήσουν μικρός. Ένας αετός. Καλά τώρα. Βαριά να το φτιάξω. Αυτό ήταν, παιδιά, το μεσημεριανό και μετά το γλυκό που έφαγα. Πάω τώρα σπίτι και μετά θα σας δείξω τι βράδυ θα φάμε. Παιδιά, ήρθε η ώρα για το τελευταίο γεύμα της ημέρας όπου θα φάμε λουκανικοπιτάκια. Μικρή, παλιά τρώγαμε το βράδυ, ξέρω εγώ, τίποτα τυροπιτάκια, πενιρλί και τέτοια. Μπορώ πολύ εύκολα να τα κάνω στο air fryer, αλλά παλιά δεν είχαμε air fryer, θα τα κάνω στο φούρνο. Όσο προθερμαίνεται ο φούρνος, εγώ θα βάλω μερικά εδώ πέρα. Παιδιά, τα λουκανικοπιτάκια είναι έτοιμα, πάμε να τα βγάλουμε. Φαίνονται ωραία, ε! Δεν τα ψάξα πάρα πολύ, είναι το ιδανικό εκεί πέρα. Αυτά είναι τα τυροπιτάκια, παιδιά, όπως τα βλέπετε. Τα λουκανικοπιτάκια. Τρώγαμε μικρή, ρε φίλε. Τώρα αυτό το λουκάνικο, ποιος ξέρει τι θα έχει μέσα. Φάτο τώρα, δεν βαριέσαι. Καίει λίγο. Εντάξει, ωραίο είναι. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, μία εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο.